Το πρόγραμμα Πίνδος για τον ορεινό όγκο της Πίνδου είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς φόρους. Αν και η ΆΡΤΑ εντάχθηκε πάρα πολύ αργά στους νομούς που έχουν το δικαίωμα χρηματοδότησης, τα πηγαίνει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Μέσα στον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί στο Βουργαρέλι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τον Ιούλιο και στο Βουργαρέλι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Πίνδος. Μέχρι τότε οι τρεις ορεινοί δήμοι Αγνάντων, Αθαμανίας, Τετραφυλίας και οι δύο κοινότητες Θεοδωριάνων και Μελισσουργών σε συνεργασία με την Ομαρχία θα πρέπει να έχουν καταλήξει στο πλαίσιο των διεκδικήσεων. Είναι μια ευκαιρία όχι να προβληθούμε σαν Βουργαρέλι, να διαπιστώσουν αυτοί που θα μετακινηθούν και θα έρθουν στο Βουργαρέλι, που θεωρείται, θα έλεγα, ένας από τους πιο καλύτερους οικισμούς του νομού. Τι προβλήματα υπάρχουν, πόσες ώρες θα κάνουν να έρθουν και αν επιχειρήσουν μερικοί να φύγουν και να πάνε από εδώ, από την Κυψέλη, Άγραντα και εκεί προς τα Γιάννηνα, πόσες ώρες θα χρειαστούν να πάνε, τι θα πει αυτή η επικοινωνία, τι δύσκολες υπάρχουν, τι ξενοδοχεία βρήκαν στους άλλους νομούς και τι καταλήμματα για να μείνουν και τι ανησύχαν και πώς παλεύει εδώ ο Λίτρας και μερικοί άλλοι και ο Τέλης να φτιάξουν υποδομές για να φιλοξενείται κόσμος που έρχεται το καλοκαίρι, το χειμώνα και δεν βρίσκει να μείνει. Και εν πάση περιπτώσει ότι σαν τόπος έχουμε ομορφιές. Πέρα λοιπόν από τις προτάσεις που πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί, διότι εμείς πρέπει να ζητήσουμε όχι μόνο στα μέτρα 2 και 3, διότι και η στέγη που λέμε το Αγίου Γεωργίου, που υπάρχει μια προσπάθεια ευγενώς προς των θυσών κυριών και κυρίων να βοηθήσουν την κίνηση για να φτιάξουν τη στέγη. Μπαλώματα δεν πρέπει να γίνουν. Τα λέμε μελέτες, λέμε μελέτη έτσι. Να γίνει κάτι σωστό. Ή λέμε τα.